Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω βάλει live subscriber count όπως βλέπετε και είμαστε στις 2 ακόμη εγγραφές για τις 300.000. Πάμε. Ένα! Ναι ρε πούστη! Όχι ρε μαλάκα. Όχι και την καινούργια ρε μαλάκα. Τι φάση ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Ρε μαλάκα, τι στο. Οχ. Έλα ρε μαλάκα. Βασικά, δεν γαμιέται. Τώρα που έφτασε τους 300.000, έχω τα YouTube money! Ξέρεις ότι θα πάρω καινούργια για την πλάκα μου. Ξέρει ο Τέλος πάντων, μαμά, ξέρω ότι βλέπεις αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Εντάξει, έφτασα κι εγώ τους 300.000. Χάρηκα. Σε παρακαλώ, θα μου δώσεις μετά λεφτά για να πάω να πάρω μια καινούρια. Δεν είναι πολλά, καμιά 200. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για αυτό το βίντεο, πραγματικά. Φτάσαμε τους 300.000. What! Είναι πραγματικά ένας τεράστιος αριθμός. Είναι 300.000 άτομα που έκαναν εγγραφή στο κανάλι μου. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά. Πραγματικά, δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτή τη στιγμή πόσο χαρούμενος είμαι. Ουφ, θα με πιάσουν τώρα, θα με πιάσουνε. Συγγνώμη αν γίνομαι πραγματικά συναισθηματικός. Γιατί κάνω πλάκα φυσικά! Φτάσαμε τους 300.000 αυτοκίνητα, δεν θέλει κάμερα, θέλει χαρέ! Πραγματικά ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Δεν είναι λίγο, είναι 300.000 άτομα. Και πραγματικά είναι ένα ποσό που πριν 2 χρόνια ούτε καν, ούτε για πλάκα δεν υπήρχε. Ούτε το 100.000, ούτε το 200.000. Αλλά εμείς τα πέρασαμε πα! Έτσι! Α, θα τρελαθώ! Και μόνο που γράφει αυτή τη στιγμή στο κανάλι μου 300.000 είναι τρελό, αλλά πραγματικά ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ξέρετε πόσο σας αγαπάω όλους πάρα πολύ. Για όλη αυτή την υποστήριξη πραγματικά δεν υπάρχει. Και δεν είναι απλά για τον αριθμό, δεν είναι απλά ότι πήγαμε 300.000. Είναι πραγματικά η χαρά που μου δίνετε όταν γίνονται τέτοια πράγματα. Γιατί υπήρχαν πολλές φορές που δεν ήμουν καλά. Είχα εσάς, είχα τα μηνύματά σας και μου δίνατε τόσο πολύ θάρρος και τόσο μεγάλη χαρά. Πραγματικά είναι απίστευτο. Θέλω επίσης να σας πω κάτι που έχω πει πολλές φορές αυτά τα πράγματα σε βίντεο μου. Απλά θέλω να το ξανατονίσω γιατί θέλω να σας μπει στο μυαλό. Πάντα, μα πάντα, να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Να κάνετε αυτό που θέλετε. Αν νιώθετε ότι είναι σωστό μέσα σας, να το κάνετε. Μην παρατάτε αυτά που αγαπάτε. Και αν θέλετε πραγματικά κάτι, μην το αφήνετε. Μην το αφήνετε ποτέ. Αν πραγματικά θέλετε να καταφέρετε κάτι στη ζωή σας, πρέπει να προσπαθήσετε γι' αυτό. Και πρέπει να προσπαθήσετε πολύ. Πολλοί επίσης θα μου πείτε ότι ξέρεις τι, εγώ προσπάθησα για κάτι πάρα πολύ και τελικά δεν τα κατάφερα. Προσοχή όμως, μία αποτυχία δεν είναι το τέλος του κόσμου και δεν είναι καν το τέλος αυτού που αγαπάτε να κάνετε. Μία αποτυχία σας δείχνει ότι θέλει να προσπαθήσετε περισσότερο. Και αν πραγματικά το αγαπάτε, πρέπει να το κάνετε. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, υπομονή. Υπομονή. Κάντε υπομονή και τα υπόλοιπα θα έρθουν μετά. Γιατί πραγματικά, να σας το πω έτσι, η υπομονή είναι η μεγαλύτερη πουτάνα, αλλά στο τέλος σας επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό είναι η επιτυχία κάνοντας αυτό που αγαπάτε. Μην τα παρατάτε στη ζωή σας. Αν τα παρατήσετε, εσείς είστε οι χαμένοι, πιστέψτε με. Μην θέλετε να κάνετε κάτι και δεν προσπαθείτε γι' αυτό. Σηκωθείτε και κάντε το. Για παράδειγμα, κάτι που είναι επίκαιρο για τις Πανελλήνιες, που μπράβο πραγματικά σε όσους περάσατε, συγχαρητήρια. Για τους καινούργιους, ας πούμε τώρα, που θέλετε να περάσετε σε μια σχολή και το θέλετε πάρα πολύ. Θέλεις να περάσεις παιδαγωγικό, δεν ξέρω. Αλλά το θες πάρα πολύ. Τίποτα δεν θα γίνει χωρίς την προσπάθεια, παιδιά. Τίποτα. Πρέπει να προσπαθήσετε. Στην τελική, ας πούμε, είναι ένας χρόνος. Τι ένας χρόνος, 9 μήνες είναι, 9 μήνες. Αν αυτούς 9 μήνες δεν στρωθείς να διαβάσεις, δεν θα γίνει κάτι. Πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς, να προσπαθήσεις γι' αυτό. Και ξαναλέω, η αποτυχία δεν σημαίνει το τέλος. Η αποτυχία σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσεις παραπάνω. Η αποτυχία σε κάτι πρέπει να μας κάνει πιο δυνατούς. Έχω αποτύχει
πάρα πολλές φορές σε κάποια πράγματα και έχω μάθει ότι αυτό από εδώ και πέρα πρέπει να μου δείχνει το ότι πρέπει να προσπαθήσω παραπάνω για να τα καταφέρω. Οπότε αυτά ήθελα να σας πω, ήθελα απλά να σας εμπνεύσω γιατί πραγματικά έμαθα κάποια πράγματα από το YouTube και από όλη αυτή την προσπάθεια 4 χρόνια και ήθελα πραγματικά να σας τα περάσω αυτά. Θέλω να είστε όλοι καλά, να έχετε μια πανέμορφη ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αγαπάω όλους και το ξέρετε αυτό. Είναι μεγάλη μου χαρά να σας διασκεδάζω όλους γιατί μου ανταποδίδετε την ίδια χαρά όταν παίρνω θετικά μηνύματα. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μην ξεχνάμε. Τώρα πάμε στους 400.000. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω. Να μου κάνετε μια εγγραφή για όσους δεν έχετε κάνει. Είναι πολύ απλό. Πας κάτω, σε γίνεται το κόκκινο και αν δεν το έχεις πατήσει ποτέ και δεν ξέρεις τι είναι, πάτα το. Δεν με νοιάζει, πάτα το. Πάτα το για να φτάσουμε στους 400.000. Νέος στόχος του καναλιού. Σας αγαπάω όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και γεια σας. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Να χαμογελάτε. Γιατί η ζωή θέλει χαμόγελο. Εντάξει, υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να γελάσεις. Αλλά πάντα να θυμάστε. Να σκέφτεστε θετικά. Όλα θα πάνε καλά. Αρκεί να προσπαθείτε για να πάνε καλά. Είστε οι καλύτεροι από όλους. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σας.